Η όλη συζήτηση που αναπτύσσεται για το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων θα μπορούσε να αποτελεί ένα υποδειγματικό μάθημα κυκλικής οικονομίας. Όχι όμως για την ανακύκλωση εν στενή ενία, όπως μας μάθαιναν στο σχολείο, πώς τα πλαστικά κλπ. Θα γίνουν ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά μια αλλιώτικη ανακύκλωση. Για το πώς τα σκουπίδια μετατρέπονται σε χρυσάφι. Σε αυτό το μάθημα που διδάσκεται στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, πραγματικά διαπρέπεται. Διαγωνίζεστε για την αριστεία και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που εφάρμοσαν κατά γράμμα και όλοι οι άλλοι που υπερασπίζονται αυτές τις κατευθύνσεις για τη χρυσοφόρα αγορά στα απορρίμματα και όχι μόνο, για την οποία σφάζονται οι διάφοροι επιχειρηματικοί κολοσσοί. Γι' αυτό βεβαίως και εξηγούνται ορισμένα που εκ πρώτης όψης μπορεί να φαίνονται άτοπα. Όπως για παράδειγμα οι συγχωνεύσεις των δημοτικών εταιριών διαχείρισης αποβλήτων για τη δημιουργία φώτισσα σε επίπεδο περιφερειών, που εκ των πραγμάτων διευκολύνει και τη συγκέντρωση της πίτας για να μπορεί αυτή να μοιράζεται σε μεγαλύτερα κομμάτια στους ομίλους που περιμένουν για τη μοιρασιά, που μπορεί να είναι λίγοι, αλλά οι ορέξεις τους είναι μεγάλες και αδιφάγες. Δεν τους αρκούν τα μικρομάγαζα του Δημοτικού Φορέα όταν μπορούν να κερδοφορούν από μεγάλο μεγέθους αγορές. Με αυτό το κριτήριο βεβαίως δικαιολογείται και αυτή η απόφαση για τη δημιουργία αυτού του υδροκέφαλου φώτισσα στο Βόρειο Αιγαίο που θα διαχειρίζεται από κοινού τα απόβλητα 10 νησιών. Βεβαίως είχαν προηγηθεί συγχωνεύσεις στα γειτονικά νησιά της Λίμνου στη Λέσβο, του Σάμου Ικαρία στη Χίο και έρχεστε σήμερα να ολοκληρώσετε το έργο με τη συνένωση της ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου με τη Διανό Χίου για να συγκεντρωθεί το φιλέτο στα χέρια ενός διαχειριστή. Αδιαφορώντας βεβαίως για τις δυσκολίες και τα άτοπα που έχει μια τέτοια διαχείριση όταν μιλάμε για νησιωτικούς δήμους που εκτείνονται σε 5 μεγάλα και 5 μικρά διαφορετικά νησιά. Και βεβαίως ούτε λόγος για προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού που τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση ήδη σε αυτές τις γνωστές εταιρείες, γιατί τέτοιες εταιρείες ήδη, ανώνυμες εταιρείες, διαχειρίζονται και τα απορρίμματα στους δήμους. Η εμπειρία μάλιστα για τον τρόπο που αυτές ήδη λειτουργούν είναι διδακτική και αποκαλυπτική για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όταν μιλάμε για εταιρείες σκέλιφος χωρίς μόνιμο προσωπικό, χωρίς τεχνικές υπηρεσίες κλπ, που τι κάνουν ουσιαστικά με ολιγόμενες συμβάσεις και όχι απλά συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά πολλές φορές με απαράδεκτα μπλοκάκια, δηλαδή με συμβάσεις έργου που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως εργολάβους, χωρίς κανένα δικαίωμα, που τους έχουν έρμεο βεβαίως στους εκβιασμούς και την ανασφάλεια, την ομοιρία που με βεβαιότητα θα γιγαντωθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα γνωστά και τα τραγικά και άτοπα, ακόμα και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου μιλάμε για εργαζόμενους που κάνουν και με τα χέρια τη διαλογή πολλές φορές, όχι μόνο δεν έχουν μέσα ατομικής προστασίας, αλλά τους εξαιρείται από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ποιος τελικά δικαιούται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αν όχι αυτοί οι εργαζόμενοι στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων? Σας έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις μονάδες επεξεργασίας στον Ομό Ηλία, στην Κρήτη και αλλού, και απάντηση ακόμα περιμένουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο εξυγχρονισμός στη διαχείριση των αποβλήτων, όταν αυτός γίνεται με κριτήριο τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και ενισχύοντας περαιτέρω τη λογική της ανταποδοτικότητας, που βεβαίως έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί. Και όταν συγκεντρώνονται και αυτά τα έργα σε μεγαλύτερο επίπεδο, πεδίο δόξης λαμπρό για να προωθηθεί ακόμα πιο εύκολα το ΣΔΙ, τη ιδιωτικοποίηση κλπ. Έτσι, για παράδειγμα, δικαιολογήθηκε η αύξηση των δημοτικών τελών, την οποία αποφάσισε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο της Λίμνου, με επίκληση μεταξύ άλλων και το αυξημένο κόστος της διαχείρισης αποβλήτων. Γιατί βεβαίως η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών πάει πακέτο με τη φορομπηξία του λαού. Αντί να φορολογείται το κεφάλαιο, ώστε τα κόστη των προγραμμάτων εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και στην προστασία του περιβάλλοντος να προέρχονται από τους κεντρικούς δημόσιους πόρους, αντί γι' αυτό ταράζεται στο λαό στα ανταποδοτικά τέλη. Πώς αλλιώς θα πληρωθούν μεταξύ άλλων τα τεράστια χαράτσια που φορτώσατε αναδρομικά από το 22 στους δήμους και από εκεί βεβαίως στους δημότες, δηλαδή στο λαό, όπως το τέλος ταφής και της περιβαλλοντικής εισφοράς, όπως τη βάφτισε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανταποκρίνεται και στο γνωστό φερετζέ της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τα οποία βεβαίως τέλη σε πρώτη φάση παρακρατήθηκαν από τους ΚΑΠ του 24 για να μην γίνει άμεσα αντιληπτό το χαράτσωμα, αλλά σε δεύτερη φάση εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει σε νέα αυξημένα δημοτικά τέλη όταν από τους ήδη πετσοκομμένους ΚΑΠ αφαιρούνται επιπλέον αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών. Όταν, για παράδειγμα, μόνο για το Δήμο Μυτιλίνης τα τέλη ταφής υπολογίζονται κατά μέσο όρο πάνω από 1 εκατομμύριο κατ' έτος, με προοπτική ως το 28 να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια κατ' έτος με βάση το κοστολόγιο που έχετε νομοθετήσει, είναι κατανοητό ποιος θα κληθεί και πάλι να πληρώσει το μάρμαρο. Για να συνεχίζει βεβαίως υπό το παραπλανητικό και εξοντοτικό για τα λαϊκά στρώματα δόγμα του πληρώνω όσο πετάω, να υπηρετείται η φοροεπιδρομή στα λαϊκά στρώματα, την ώρα που οι μεγάλοι όμιλοι όχι μόνο θησαυρίζουν από τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά φοροαπαλλάσσονται κιόλας ως ακόμα ένα κίνητρο, λέτε, υπέρ της δήθεν πρόληψης και της ανακύκλωσης. Και για να φανεί όλη η υποκρισία της περιβόητης δήθεν πράσινης και φιλοπεριβαλλοντικής στρατηγικής που υπηρετείται, την ίδια ώρα χωράνε και οι διάφορες εμβληματικές καινοτομίες, όπως η καρκινογόνα καύση σε μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων, επίτευγμα, για να μην ξεχνάμε, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που προωθεί παραπέρα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να γιατί είναι ψευδεπίγραφη η κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση όλα τα άλλα κόμματα. Όταν συμφωνούν στη στρατηγική που εξειδικεύεται και με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, την παραπέρα εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των σκουπιδιών, της ανακύκλωσης των νερών και ό,τι άλλο χρειαστεί βεβαίως για να βγατίζουν κερδοφόρες business. Μόνο σε σύγκρουση με αυτές τις στρατηγικές και τη λογική της εμπορευματοποίησης των πάντων μπορεί η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στους φυσικούς πόρους και στο λαϊκό εισόδημα. Με αυτά ως γνώμονα, τα οποία μόνο η πρόταση του ΚΚΕ θέτει στο επίκεντρο, μπορεί να γίνεται ολοκληρωμένος επιστημονικός σχεδιασμός σε πανελλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, με συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας, με προώθηση ουσιαστικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, με ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με σύγχρονες υποδομές και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που υπάρχει στη χώρα και εργαζομένους βεβαίως με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Γιατί αυτό που λείπει δεν είναι οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για να γίνει αυτό κατορθωτό, αλλά η πρόθεση να βγει από τη μέση του κυνήγι του κέρδους ως κριτήριο της παραγωγής, δηλαδή να βγει από τη μέση ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, που γίνεται όλο και πιο εχθρικός και επικίνδυνος για τις λαϊκές ανάγκες.